χρόνο και νομίζω ότι έκανε μια διατήρηση αυτής της διαφοράς σε όλο το παιχνίδι. Οπότε νομίζω είναι δίκαιη η νίκη και για τάκτηση του τροπέου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Πυλακούτα που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε πέρα των απονομών και αρκετό ρεπορτάζ. Έτσι θα πάρουμε αρκετές συνεντεύξεις. Περιμένουμε λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι. Εσείς σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τους πρωταγωνιστές της σημερινής αναμέτρησης, του σημερινού τελικού. Βλέπετε τους καλαθοσφαιριστές. Είναι για τον Αχιλλέα Καϊμακλίου. Βλέπουμε και τους παίκτες της Ανάδος να χειροκροτούν θερμά τους αντιπαλούς τους, τους σημερινούς αντίπαλους. Περνάνε σιγά σιγά οι καλαθοσφαιριστές του Αχιλλέα για να παραλάβουν το τρόπαιο, τα μετάλλια και το τρόπαιο του φιναλίστ. Έτσι να τους αναφέρουμε όλους τους καλαθοσφαιριστές του Αχιλλέα που είναι ο Στέφανος Ανθιμιάδης, ο Σάββας ο Τσοχανταρίδης, ο Χάρης ο Χριστούδιας, ο Ανδρέας ο Πάντζαρος, ο Χριστόδηλος ο Κάκουρας, ο Γιώργος ο Σολδάτος, ο Χρήστος ο Ανθιμιάδης, ο Σοφοκλής ο Σοφοκλέους, ο Ιωάννης ο Αγρότης, ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης, ο Ραφαήλ ο Πέτσας και ο Δημήτρης ο Γαβριήλ. Με προπονητή τον Μιχάλη τον Τσαγκαρίδη. Τώρα θα πάει για την απονομή του κυπέλου, του φιναλίστ. Στον τον Ανδρέα τον Μπάτζαρο, ο οποίος παίρνει το κύπελλο του φιναλίστ. Τις απονομές των μεταλλίων στην Κυπελούγο θα κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Ανδρέας ο Μουζουρίδης. Και ξεκινάμε. Ναι, για να ξεκινήσουμε πρέπει να πάει και κάποιος. Ξεκινάνε τώρα σιγά σιγά. Πάνε όλοι, ο Δημήτρης ο Πόλτου, ο Αλέξανδρος ο Ασονίτης, ο Ετινός Ερευ Μπεναγέ, ο Κύπρος ο Γρηγορίου, ο Στέφανος ο Αντωνιάδης, ο Γιώργος ο Κουκούνης, ο Σταύρος ο Γιάλουρος, ο Εμμανουήλ ο Μαρκάκης, ο Γρηγόρης ο Παντούρης, ο Νικόλας ο Χαραλάμπους, ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης, το τεχνικό τίμο, ο Βασίλης ο Χρυσαλάς, ο Γιώργος ο Νικολάου, ο Νικόλας ο Αγγελίδης, ο Σάββας ο Μαυρομάτης, ο Σάκης ο Πασάς, ο τεχνικός διευθυντής της ανόρθωσης, ο Αντώνης ο Μικελής, ο πρόεδρος, ενώ θα έχουμε και τον MVP του τελικού. Ο Νίκος ο Νικολάου θα κάνει την απονομή στον MVP. Ως και εκπρόσωπος της δεύτερης κατηγορίας για την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Να δούμε ποιος θα παραλάβει το βραβείο του MVP. Του κορυφαίου καλαθοσφαιριστή της σημερινής αναμέτρησης, του MVP, του καλαθοσφαιριστή που βοήθησε. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Του κυπέλλου ΠΑΠ, αντρών πίτα κατηγορίας. Λογικά είναι ο Κύπρος ο Γρηγορίου. Της σημερινής αναμέτρησης είναι ο Γρηγόρης Παντούρης. Ο Γρηγόρης ο Παντούρης. Ο Γιώργος ο Παντούρης με 10 πόντους σήμερα, 3 στα 5 τίποτα, 4-4 βολές, 5 ασίς, 3 rebound, 2 κλειψίματα. Από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη. Και κανένα λάθος για τον αρχηγό της ανόρθωσης, ο οποίος θα παραλάβει και το τρόπαιο.
Η ανόρθωση λοιπόν είναι κυπελούχος δεύτερης κατηγορίας για τη σεζόν 2020-2021. Το τρόπαιο στα χέρια των παιχτών της ανόρθωσης, οι οποίοι θα το πανηγυρίσουν με την ψυχή τους. Και όπως μας είπε και ο προπονητής, ο coach, ο Βασίλης, ο Χρυσαλάς, θα είναι σήμερα οι πανηγυρισμοί και από αύριο επιστροφή στη δουλειά για τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης της πρώτης θέσης και της επιστροφής της ανόρθωσης στην πρώτη κατηγορία, εκεί που της αξίζει, όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ανόρθωσης. Ακούμε Γρηγόρη!